Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Εμπνεύστηκα από το κόκορα κρασάτο που τρώγαμε στη Σπάρτη όταν ζούσαμε εκεί και θα σας κάνω κοτόπουλο κρασάτο με χυλοπίτες. Οι χυλοπίτες είναι οι δικές μου. Αυτές εδώ είναι οι τελευταίες. Θα πρέπει να φτιάξουμε κι άλλες. Και έχουμε ένα κοτόπουλο εκτός από το στήθος. Έχω αφαιρέσει το στήθος, θα το μαγειρέψουμε με άλλο τρόπο. Και θα βάλουμε ελαιόλαδο, να ζεσταίνεται. Και συνεχίζω να σας λέω τα υπόλοιπα υλικά. 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι, μαύρο πιπέρι, μπαχάρι, 5-6 κόκκους, 1 ξύλο κανέλλας, ρίγανη, 1 ποτηράκι κρασί, 1 κουταλιά της σούπας παλτέ και 3 ντοματούλες. Έχω βάλει και 1 κουταλάκι ζάχαρη εκεί, γιατί μου φάνηκαν αγουροπές. Θα σοτάρω τώρα το κοτόπουλο. Θα το αφαιρέσω. Αφού το σοτάρω, θα το αφαιρέσω από το κατσαρόλα και θα βάλουμε το κρεμμυδάκι μετά. Έτσι. Θα το σοτάρουμε από όλες τις πλευρές και τα λέμε στη συνέχεια. Ω, μοσχομύρισε! Μοσχομύρισε το κοτοπουλάκι, το φερό. Να κλείσουμε λίγο αυτό. Και τώρα θα βάλουμε μέσα το κρεμμυδάκι. Κόλλησε. Το δέρμα. Ωραία. Τώρα βάζουμε το κρεμμυδάκι. Θα σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Θα βάλουμε μέσα το ξύλο κανέλας να δώσει τα αρώματα και το μπαχάρι. Και είπα να προσθέσω τη δική μου πινελιά, θα βάλω πάπρικα γλυκιά. Εμείς στη Μακεδονία βάζουμε πάπρικα σε όλα τα κοκκινιστά. Θα βάλουμε και το σκορδάκι. Θα βάλω τώρα την ντομάτα, επειδή ήταν δυνατό το μάτι, αναμένο, εντάξει το. Ωραία. Θα αφήσουμε να απορροφηθεί λίγο η υγρασία από την ντομάτα για να σβήσουμε με το κρασί. Τα λέμε στη συνέχεια. Πριν εξατμιστεί το υγρό της ντομάτας, θα βάλω και το πελτέ. Ανακατεύω να διαλυθεί.
Ωραία. Σιγοβράζουμε ακόμα λίγο. Τώρα θα ρίξω το κρασάκι. Ρίχνουμε το κρασάκι και περιμένουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Στο μεταξύ πήρε βράση το νερό μου εδώ. Θα βάλω αλάτι και θα βάλω τις χυλοπίτες μου. Πέντε λεπτά. Το κοτόπουλο θα το βράσουμε με κλειστή τη χύτρα, οπότε θα κάνει 1/4 στη δική μου χύτρα. Ωραία. Ανακατεύουμε εδώ. Υπέροχα αρώματα. Και τώρα βάζουμε πίσω το κοτόπουλο. Βάλουμε αλατάκι, το πιπεράκι και ρίγανη. Ακόμη λίγη ρίγανη ολίμπου έχουμε. Φανταστική γεύση έχει. Θα ρίξουμε νερό. Πολύ ωραία. Και θα κλείσω τη χύτρα. Σε 1/4 θα είναι έτοιμο. Τα λέμε στη συνέχεια. Στράγγισα τις χυλοπίτες. Τώρα θα ρίξω το υπόλοιπο λαδάκι στην κατσαρόλα μου. Και θα βάλω μέσα τις χυλοπίτες να τις έχουμε έτοιμες. Μόλις γίνει το κοτόπουλο να σερβίρουμε. Να κάψει λίγο το λάδι και στη συνέχεια θα βάλω τις χυλοπίτες μέσα. Έτοιμο το πεντανόστιμο και μυρωδάτο φαγητό μας. Κοτόπουλο κρασάτο με χυλοπίτες. Έχω σερβίρει κιόλας. Και βέβαια το συνοδεύουμε με ένα πολύ καλό τριμμένο τυρί. Έχω τρίψει κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι αν το φτιάξετε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!